Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και άειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον. Και σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εύχομαι, αγαπητά μου παιδιά, να έχετε καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη. Και ο καλός μας ο Θεός μαζί με την Παναγία μας να δίδει σε όλους σας ενίσχυση, πλούσιο το φωτισμό, πλούσια σοφία και ό,τι θέλει ο καθένας. Σε εσάς δε καλή μου εκπαιδευτική, εύχομαι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να δίδει σε όλους σας και την υγεία και τη δύναμη και την ενίσχυση και την υπομονή και την αγάπη και κυρίως να σας δίδει το βραβείο των κόπων σας. Γιατί πραγματικά, καλά μου παιδιά, οι καθηγητές μας κοπιάζουν πάρα πολύ. Θα το καταλάβετε αυτό όταν και εσείς με το καλό γίνετε καθηγητές, το οποίο το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Καλή δύναμη και καλή αρχή. Να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Τρεις μήνες μετά μπαίνετε και πάλι στις αίθουσες των σχολείων σας. Θα ήθελα να σας πω και να σας ευχηθώ ότι το σχολείο δεν είναι μόνο μια πηγή γνώσης. Θα πρέπει να το δείτε σαν ένα τρόπο σκέψης, σαν τρόπο συμπεριφοράς και να καλλιεργήσει τις σχέσεις με τους συμμαθητές σας και τους εκπαιδευτικούς σας. Σήμερα το κουδούνι δεν χτύπησε στα σχολεία της Θεσσαλίας. Θα ήθελα να ευχηθώ στους συνανθρώπους μας εκεί στη γειτονική Θεσσαλία να ξεπεράσουν πολύ γρήγορα τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή σας καλώ και εσάς να συνδράμετε αν θέλετε, γιατί μαζεύουμε κάποια πράγματα ήδη πρώτης ανάγκης, καθώς επίσης και τρόφιμα, και αύριο μια αποστολή θα μεταβεί στη Θεσσαλία. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη και σε εσάς και στους εκπαιδευτικούς. Ο αγιασμός σήμερα γίνεται σε ένα βαρύ κλίμα, γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους και κάποια παιδιά σήμερα δεν θα κάνουν αγιασμό, γιατί τα σχολεία τους δεν μπορούν να τους δεχθούν. Ευχόμαστε γρήγορα να γίνουν οι αποκαταστάσεις, αλλά και για μας να εκτιμάμε καλύτερα τα κτίρια αυτά που μας έχουν δώσει οι προκάτοχοί μας. Ένα κτίριο το οποίο συντηρείται από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και το οποίο πάντα ευχαριστούμε, μιας και το κρατάει σε άρτια κατάσταση, και καλείστε και εσείς να τον παραλάβετε και να τον παραδώσετε στους επόμενους σε αυτή την κατάσταση. Ο Δήμος, ο οποίος φροντίζει πάντα τα κτίρια αυτά να είναι όπως τα θέλετε. Συνεχίζουμε με κάποια έργα φέτος, θα έχουμε και την αποκατάσταση του 5x5 του γηπέδου, θα γίνει καινούριο τον επόμενο μήνα, και κάποιες διευθετήσεις εδώ στο προάβλιο. Όλα αυτά γίνονται για ένα λόγο, για να γίνετε εσείς καλύτεροι από εμάς. Για να γίνετε εσείς καλύτεροι από εμάς, πιο μορφωμένοι, πιο οργανωμένοι, να έρθετε και στη θέση μας μία μέρα, να αναλάβετε και στα κοινά ακόμη, για να μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτά που έγιναν στον κάμπο της Θεσσαλίας. Εύχομαι καλή φώτιση, μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, η πρώτη μέρα έναρξης της γνώσης. Παιδιά, κατακτήστε την, είναι στο χέρι σας. Κατακτήστε τη γνώση, να μαθαίνετε και πάλι να μαθαίνετε. Είναι το μεγαλύτερο όπλο στη ζωή, σε μια ζωή δύσκολη, σε μια ζωή που οι κυβερνώντες την κάνουν ακόμα πιο δύσκολη. Σήμερα κάποια παιδιά σε μια γωνιά της πατρίδας μας δεν θα κάνουν αυτή την τελετή όπως εσείς σήμερα. Γίνετε άνθρωποι, πολίτες αυριανοί, μαθητές, ένα λεπτό, τελειώνω για διευθυντά, με αλληλεγγύη, με τα πιο πανανθρώπινα ιδανικά, παλέψτε με αξιοπρέπεια για την κατάκτηση της γνώσης σε μια δύσκολη κοινωνία. Γεια σας, καλή δύναμη.
αγαπητά μας παιδιά, καλώς ήρθατε στον αγιασμό των σχολείων μας για τη φετινή σχολική χρονιά. Εύχομαι με τη σημερινή θεία φώτιση να είναι το ταξίδι της σχολικής σας ζωής γεμάτο γνώση, αλλά γεμάτο κατά βάση με αρχές και αξίες που θα διαπλάσουν τίμιους και ειλικρινείς ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή αυτή τη μεγάλη που γίνεται στο σχολείο μας. Αγαπητοί μας μαθητές, σήμερα ξεκινάει μια καινούργια σχολική χρονιά. Μια καινούργια σχολική χρονιά με στόχους, με όνειρα, με ελπίδες. Μια καινούργια χρονιά με αγώνα για γνώση και εμπειρίες. Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά από την ψυχή μας, με δημιουργική χρονιά γεμάτη επιτυχίες.